Θεοκλής Μιχαηλίδης του Μιχαήλ και της Παναγιώτας. Πριν 60 χρόνια γεννήθηκα στη Δυτική Μακεδονία, σε ένα χωριό που δεν υπάρχει πια, λεγόταν Χαραυγή, έχει γίνει ορυχείο. Τα πρώτα χρόνια τα πέρασα με τους μετανάστες γονείς μου στην Αυστραλία, ξαναγύρισα στο χωριό και τα υπόλοιπα από την εφηβεία και μετά τα πέρασα στη Θεσσαλονίκη πριν έρθω στην Αθήνα. Σπούδασα στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Είμαι ηθοποιός. Στο θέατρο νομίζω ότι έχω κάνει περίπου 40 ή 50 έργα και πολλά άλλα, πολλά σύριαλ, ταινίες. Κάποια από αυτά τα σκηνοθέτησα, κάποια θεατρικά. Ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου είναι η Αγαμηθείτε, που είναι ένα ειδικό θέαμα, μουσικό, θεατρικό, σατυρικό. Έχω κάνει αρκετό ραδιόφωνο και αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Είναι 2.500 χρόνια φέτος συμπληρώνονται από την ιστορική αυτή ναυμαχία. Πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός. Βέβαια υπάρχουν πολλά γεγονότα, και όχι μόνο πολεμικά γεγονότα, αλλά και άλλα, τα οποία θα μπορούσαν να είναι καθοριστικά για όλο το μέλλον της Ελλάδας, του ελληνισμού. Προφανώς, ακόμα και λιγότερο σημαντικά γεγονότα θα μπορούσαν να αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Η ναυμαχία όμως της Σαλαμίνας ήταν καθοριστική, γιατί απέτρεψε το μεγάλο κίνδυνο. Ο δεύτερος μεγαλύτερος κίνδυνος, νομίζω, ήταν οι ίδιοι οι Έλληνες για τον εαυτό τους. Αλλά εκείνη την εποχή οι Περσικοί πόλεμοι ήταν αυτό που θα καθόριζαν το μέλλον της αρχαίας Ελλάδας. Οπότε η ιδιοφία του Θεμιστοκλή και η ναυμαχία της Σαλαμίνας καθόρισε και την ύπαρξη του ελληνικού κόσμου. Κατά συνέπεια, καθόριζε όμως και την ύπαρξη του δυτικού πολιτισμού. Εάν το πνεύμα των Ελλήνων και ό,τι συνέβη μετά το 480 π.Χ. και αργότερα δεν υπήρχε, θα ήταν υπόδουλοι, θα ήταν ένα προτεκτοράτο ίσως η Ελλάδα των Περσών. Ξέρουμε πώς διοίκησαν οι Πέρσες, ξέρουμε το δικό τους πολιτισμό. Άρα ο δυτικός πολιτισμός, έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα, σε πνευματικό κυρίως επίπεδο, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε. Θα λέγαμε βέβαια ότι υπάρχουν ίσως και γεγονότα ανάλογα. Πάντα μιλάμε για πολεμικά γεγονότα και μια και αναφερθήκαμε σε μια ναυμαχία, νομίζω καθοριστικό ρόλο θα έπαιξε και η ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827. Έχουμε μια πολύ μεγάλη επανάσταση, αδιανόητη η εξέγερση αυτή εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπάρχει, σιγά σιγά δημιουργείται η εθνική συνείδηση και αποφασίζουν αυτοί οι άνθρωποι, με πολλές ελλείψεις, με μεγάλο θάρρος και θράσος ενδεχομένως, και στην ουσία και χωρίς την αρρωγή των μεγάλων δυνάμεων της εποχής εκείνης, να επαναστατήσουν. Βέβαια, από μια συγκυρία και ορισμένα ιστορικά γεγονότα, γίνεται η ναυμαχία του Ναυαρίνου, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο για την έκβαση της Επανάστασης. Δεν είναι υποθετικό αυτό. Νομίζω ότι με αποσχολεί από τα παιδικά μου χρόνια. Και πώς επιστημονικά θα μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο ταξίδι στον χρόνο. Η λογοτεχνία μας έχει χαρίσει πολλά έργα και ο κινηματογράφος. Νομίζω ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες θεωρητικά είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Ή τουλάχιστον θα ήταν εφικτό αν είχαμε ένα πολύ ισχυρό τηλεσκόπιο με κάμερα σε έναν άλλο πλανήτη, όπου με τις ταχύτητες του φωτός θα μπορούσαμε να καταγράψουμε, έστω να δούμε σε βίντεο δηλαδή, το τι συνέβαινε στην αρχαία Αθήνα. Νομίζω ο χρυσός αιώνας, η κλασική Αθήνα, η Αθήνα του Περικλή αν θέλετε, βέβαια με εξαίρεση ίσως τον Πελοποννησιακό πόλεμο δεν θα ήθελα να είμαι σε εκείνο το κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι η ανέγερση του Παρθενώνα, η καθημερινή της ζωή, η αγορά, η πνίκα, όλες αυτές η λειτουργία της καθημερινής δημοκρατίας με τη συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων, σύν την υψηλότατη τέχνη εκείνης εποχής, θα ήταν πολύ, πολύ σημαντικό ταξίδι. Νομίζω ότι αυτή η εποχή έχει αφήσει ιστορικά στοιχεία, ντοκουμέντα στους αρχαιολόγους, αλλά πάντα τα πράγματα είναι λίγο υποθετικά. Εγώ θα ήθελα να το βιώσω ως προσωπική εμπειρία, να κάνω αυτή τη
τη μεγάλη βόλτα. Από την Ιερά Οδό ενδεχομένως μέχρι την Ακρόπολη, να πάω και λίγο πιο βόρεια. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που είναι για μένα πάντα ένα μυστήριο και είναι άλυτο, όσο και να έχουμε εκδοχές αυτού του πράγματος, σύγχρονες και εικασίες και υποθέσεις, είναι το πώς μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ποια ήταν η εκφορά του λόγου. Σήμερα έχουμε γραπτά μνημεία, αλλά δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο αυτές οι λέξεις που μας είναι οικίες, που είναι η ίδια γλώσσα, γιατί η γλώσσα που μιλάμε τώρα είναι εξέλιξη της ίδιας γλώσσας. Αλλά δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Πώς ήταν η μελωδία της, πώς ήταν τα μακρά φωνήεντα, πώς ήταν τα σύμφωνα, η προσοδεία τους, η εκφορά του λόγου. Και φυσικά αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ να δω μια παράσταση. Να δω μια παράσταση. Ξέρετε, έχουμε πολύ λίγα στοιχεία για το πώς παραστέλλονται αυτό που λέμε αρχαίες τραγωδίες, αρχαίο δράμα. Και όχι μόνο τραγωδίες και κωμωδίες και σατυρικά δράματα. Νομίζω ότι θα ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Αν δεν μπορούσα να κάνω έστω αυτή την καθημερινή έτσι, περιήγηση, θα ήθελα να βρεθώ για 5 λεπτά σε μια παράσταση ή του Εσχύλου ή του Σοφοκλή του Ευρυπίδη. Και λίγο Αριστοφάνη δεν με πειράζει. Αυτή η ερώτηση είναι νομοτελειακά οδηγεί στην προηγούμενη απάντηση. Οι άνθρωποι αυτής της περίοδου που έλεγα πριν, του κλασικού, της κλασικής αρχαιότητας, ας πούμε του 5ου αιώνα π.Χ. στην Αθήνα, θα ήταν για μένα σημαντική. Δεν νομίζω ότι ήθελα να γνωρίσω μόνο ένα. Θα μπορούσα τουλάχιστον να επιλέξω μικρές χρονικές στιγμές. Δηλαδή, αν είχα 24 ώρες, να μην είναι συνεχόμενες, θα ήθελα να είναι το 480-10 λεπτά, μια συγκεκριμένη, μια τρίτη απόγευμα, για παράδειγμα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να βρεθώ με τον Σοκράτη σε μια γωνία, γιατί με τον Σοκράτη δεν έχουμε και δικά του γραπτά. Ό,τι ξέρουμε, το ξέρουμε μέσω του Πλάτωνα. Άρα θα ήταν σημαντικό. Βέβαια, από τους φιλοσόφους και ο Επίκουρος έχει τεράστιο ενδιαφέρον και είμαστε σε άλλη χρονική εποχή. Δηλαδή, αν βάλουμε καμιά εκατοστή χρόνια, τα οποία θα μπορούσα να έχω 10 λεπτά συναντήσεις με διάφορους, δηλαδή σίγουρα θα πήγαινα να δω μια έκθεση του Φιδεία, έχει φυσικά τις περισσότερες κουβέντες θα τις έκανα με τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη και τον Εσχύλο. Κυρίως όμως με τον Ευρυπίδη, γιατί είχε την πιο ενδιαφέρουσα ίσως προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έφερε πολλά καινούργια στοιχεία στο αρχαίο δράμα και ως ποιητής μέγας, χωρίς να σημαίνει ότι οι άλλοι δεν είναι σπουδαίοι. Δηλαδή με συγκινεί ο Εσχύλος που λέει ότι όταν πέθανε δεν ήθελε να γράψουν ότι είναι μέγας, τρισμέγιστος ποιητής στον τάφο του, αλλά ότι πολέμησε για την πατρίδα του, ότι ήταν πολεμιστής. Δεν ξέρω αν είναι ταπεινότητα, αλλά είναι άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Ο Ευρυπίδης, νομίζω, από όλους αυτούς θα έδινα περισσότερο χρόνο όμως στον Ευρυπίδη. Θα του έκανα παρέα, θα κοίταζα να μου δώσει κανένα απόσπασμα, αν μπορούσα να μεταφέρω για κάτι από αυτή την εποχή, έστω με ένα κινητό για να μπορώ να το φωτογραφίσω, θα ήταν μερικά χειρόγραφα του Ευρυπίδη από τα έργα που χαθήκαν. Ή αν θα μπορούσαμε να δούμε κάποια από τα υπάρχοντα έργα, να τα διασταυρώσουμε, γιατί πιθανόν κάποιοι στίχοι των έργων να έχουν αλλοιωθεί ή να έχουν διασωθεί στην αντιγραφή όλα αυτά τα χρόνια. Θα έπρεπε να γνωρίσω όμως και κανέναν από τους ποιητές που ξέρουμε τα ονόματά τους, αλλά έχουμε σπαράγματα από τα έργα τους ή δεν έχουμε καθόλου, δεν έχει διασωθεί ολόκληρο έργο. Ποιοι ήταν αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι που όταν διαγωνίστηκαν με τον Ευρυπίδη ή τον Σοφοκλή, ο Ευρυπίδης πήρε το τρίτο βραβείο και αυτός πήρε το πρώτο. Τι ήταν αυτό το έργο που πήρε βραβείο μαζί με τον Ευρυπίδη, διαγωνιζόμενο δηλαδή με τον Ευρυπίδη. Θα ήταν σημαντικό. Άρα, τουλάχιστον θέλω αυτά τα 10 λεπτά και μία καμερούλα.